Μία καινούργια λειτουργία που έχει προσθέσει η Apple στο νέο της firmware είναι και η λειτουργία της αναζήτησης σε όλες τις σημαντικές εφαρμογές του iPhone. Η λειτουργία αυτή, για όσους δεν έχουν Macintosh υπολογιστή, λέγεται Spotlight. Οι χρήστες του Macintosh την έχουν ήδη εντοπίσει. Το πολύ παραπάνω από 2%, κύριε, δεν ξέρω πώς σας λένε. Βρίσκεται, όταν είμαστε στην κεντρική οθόνη, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, πηγαίνετε απλώς αριστερά και βρίσκεται αμέσως στο πεδίο όπου μπορεί να μπει το λήμα αναζήτησής σας. Εδώ πέρα θα βάλουμε το υπέροχο ονοματάκι μου. Και αρχίζοντας να γράφω παρεδώσε, ήδη μου βγάζει τόσο στο βιβλίο επαφών, στις επαφές, όσο και την εφαρμογή που βρήκε που αρχίζει από PA, αλλά και τραγούδια στο iPod που έχουν μέσα την ακολουθία γραμμάτων PA και σημειώσεις ή και μηνύματα στο mail. Όσο βέβαια συνεχίζω να γράφω, αυτό θα μειωθεί. Και είναι εδώ πέρα όσα βρήκε με το πάρε. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, η εφαρμογή Spotlight, η έρευνα δηλαδή, επεκτείνεται σε όλες στις κυριότερες μάλλον εφαρμογές του iPhone, δηλαδή και στο mail και στο ημερολόγιο και στο iPod και στις σημειώσεις. Ιδίως για το mail μπορούμε να δούμε κάτι πιο έτσι εξειδικευμένο εδώ πέρα. Εάν έχουμε την λίστα των mail και πάμε λίγο πιο ψηλά, βγαίνει ένα πεδίο αναζήτηση, όπως θα το δείτε εδώ πέρα, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε το λήμα αναζήτησής μας για να μας ψάξει στα συγκεκριμένα mail που θέλουμε εμείς. Πατιέται, αλλά δεν... Ναι. Και μάλιστα μπορούμε να διαλέξουμε και πεδία, άμα δείτε, από, προς, θέμα και όλα. Δηλαδή, πού θα ψάξει η εφαρμογή αναζήτησης, ιδίως για το mail. Οι ρυθμίσεις για το Spotlight βρίσκονται στις ρυθμίσεις γενικά. Πηγαίνουμε στην αφετηρία και κάτω-κάτω έχουμε τα αποτελέσματα αναζήτησης. Εδώ πέρα δηλαδή ρυθμίζουμε σε ποιες εφαρμογές του iPhone θα ψάχνει το Spotlight προκειμένου να μας βρει τα αποτελέσματά μας. Δηλαδή μπορούμε δηλαδή να απενεργοποιήσουμε, παράδειγμα τη μουσική, να μην ψάχνει τη μουσική ή να μην ψάχνει τις επαφές, αν έχουμε καμιά ύποπτη επαφή. Επίσης σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι δεν ψάχνει στα SMS και οπότε δεν κινδυνεύουμε να χωρίσουμε εάν ψάχνει η γυναίκα μας το κινητό μας. Τώρα, ένα άλλο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι ότι μπορούμε να μετακινούμε την σειρά με την οποία ψάχνει το Spotlight και εμφανίζει τα αποτελέσματά του. Δηλαδή, μετακινούμε τις επαφές, τις πάμε όχι πρώτη, όχι, πάμε τρίτη. Οπότε το Spotlight θα ψάξει καταρχήν στις εφαρμογές και θα εμφανίσει καταρχήν αποτελέσματα από τις εφαρμογές, μετά από τη μουσική και μετά από τις επαφές. Και έτσι φυσικά μπορούμε να κάνουμε με όλα τα αποτελέσματα εδώ. Μία άλλη προσθήκη στο νέο λειτουργικό του iPhone είναι και η υποστήριξη επιτέλους, ναι, το ακούσατε καλά, των MMS. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μουσική υπόκρουση. Η εφαρμογή SMS που υπήρχε μέχρι τώρα, όπως βλέπετε, πλέον λέγεται Messages. Υποθέτουμε πως στα ελληνικά, όταν γίνει πλήρης εξελληνισμός του λειτουργικού, θα λέγεται μηνύματα. Με την εφαρμογή λοιπόν των μηνυμάτων μπορούμε να στέλνουμε και SMS όπως στέλναμε μέχρι τώρα, αλλά τώρα πλέον και MMS, αλλά να στέλνουμε και τα στοιχεία των επαφών μας που θέλουμε να μοιραστούμε με τον παραλήπτη μέσω του προτύπου V-Card που υποστηρίζει το κινητό, και ενώ η εφαρμογή μηνύματα συνεργάζεται και με το Google Maps και έτσι μπορούμε να στείλουμε σε κάποιον φίλο μας την τοποθεσία που βρισκόμαστε μέσω Google Maps και αυτός να την λάβει, να πατήσει το link που θα βρίσκεται μέσα στο μήνυμα και να βρει αμέσως στο Google Maps που βρισκόμαστε. Μπορούμε λοιπόν επίσης να κάνουμε forward, θα δείτε τώρα. Θα δούμε εδώ πέρα ότι εάν πατήσουμε το κουμπί επεξεργασία που πλέον υπάρχει, μπορούμε επιλέγοντας συγκεκριμένο μήνυμα είτε να το διαγράψουμε
συγκεκριμένο μήνυμα από, από τα SMS, είτε να το, κάνουμε, να το προωθήσουμε σε κάποιον φίλο μας. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε να στείλουμε και δύο μηνύματα μαζί. Και το κάνουμε forward, πατώντας το κάτω κουμπάκι εδώ πέρα, προς κάποιον παραλήτη. Επίσης, κάτι που πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα είναι ότι τα SMS στέλνονται στο παρασκήνιο, οπότε όταν στέλνουμε ένα SMS σε κάποιον φίλο μας, μπορούμε χωρίς να περιμένουμε αυτό να φύγει και μάλλον να φτάσει τελείως, να γράψουμε ένα καινούργιο SMS εν τω μεταξύ εμείς. Να αναφέρουμε και την προσθήκη μιας νέας εφαρμογής, όχι λειτουργίας ακριβώς, αλλά εφαρμογής, η οποία είναι η ηχογράφηση φωνής, το voice memo που θα λέγαμε στα αγγλικά. Στα ελληνικά λέγεται μαγνητόφωνο. Το πατάμε εδώ πέρα, έχει το χαρακτηριστικό σήμα του μικροφόνου. Βλέπετε ότι αμέσως ο ήχος μεταβάλλεται ανάλογα με την ομιλία μας, με τη βελόνα κάτω του δείκτη έντασης του ήχου. Η λειτουργία του είναι πάρα πολύ απλή. Πατάμε το κόκκινο κουμπί και αρχίζει να μαγνητοφωνεί. Υπάρχει η ένδειξη επάνω εγγραφής που αναβοσβήνει. Η ένδειξη αυτή συνεχίζει να υπάρχει και όταν βγαίνουμε στο κεντρικό μενού, δείχνοντάς μας και ειδοποιώντας μας ότι συνεχίζει να λειτουργεί η εφαρμογή και η μαγνητοφώνηση. Τώρα, το βασικό πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι δεν λειτουργεί η εφαρμογή κατά τη διάρκεια συνδιάλεξης. Δηλαδή, όταν ανοίγει η λειτουργία του τηλεφώνου, σταματάει αυτόματα η λειτουργία της μαγνητοφώνησης. Οπότε δεν μπορούμε να ηχογραφήσουμε συνομιλίες και προφανώς η σύντροφός μας δεν μπορεί να βρει τις συνομιλίες που έχουμε ηχογραφήσει. Σταματάμε λοιπόν απλώς, μπορούμε να κάνουμε pause ή να πατήσουμε το stop εδώ πέρα. Πατώντας το κουμπί εδώ δεξιά πηγαίνουμε στην λίστα των μαγνητοφωνήσεων που έχουμε ήδη αποθηκεύσει στο κινητό μας. Αν πατήσουμε μια μαγνητοφώνηση αρχίζει να αναπαράγεται το αρχείο. Πατάμε λοιπόν ξανά το κουμπί pause για να λήξει. Πατώντας το δεξί βελάκι πηγαίνουμε στις λεπτομέρειες της μαγνητοφώνησης. Πατώντας ξανά τη μαγνητοφώνηση μπορούμε να την κατηγοριοποιήσουμε ανάλογα με τις κατηγορίες που μας προσφέρει εδώ πέρα αφιλοκερδός η Apple. Επίσης μπορούμε να την αποστείλουμε με email ή μπορούμε και να κάνουμε περικοπή. Να κάνουμε ουσιαστικά δηλαδή επεξεργασία της μαγνητοφώνησης, διαλέγοντας συγκεκριμένο απόσπασμά της και να την αποθηκεύσουμε ως περικοπή. Αυτά περί του μαγνητοφώνου.